ποια θα είναι η κατάληξη της σχέσης σας? Αυτό το ερώτημα σήμερα θα ανοίξουμε φίλες και φίλοι, το οποίο μας το ζήτησε η φίλη μας, μαθήτριά μας και σύντομα και στις γραμμές μας, η Ρένα. Οπότε δεν θα της χαλάσουμε χατήρι και θα ανοίξουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της σχέσης σας. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε με αυτές τις κάρτες και θα φτιάξουμε όπως πάντα τρία πακετάκια για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πακέτο. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πακέτο. Να δούμε τι γίνεται. Ποια θα είναι η κατάληξη σχέση σας. Και το λέω πάντα, οι προβλέψεις είναι γενικές. Μπορεί να καλύπτουν πολλούς από εσάς, αλλά είναι λογικό να μην μπορούν να καλύψουν όλους. Οπότε, αν θέλετε κάποια προσωπική πρόβλεψη, μπορεί να καλέσετε στις γραμμές μας. Τώρα, προς το παρόν, λόγω φόρτου εργασίας, οι γραμμές μας μπορούμε να τις απαντάμε 4 με 6 ή 3 με 6. Είναι μια καλή ώρα για να μπορείτε να παίρνετε στις γραμμές και να μπορώ να απαντήσω, γιατί είμαι στο γραφείο σε τηλεφωνικά και προσωπικά ραντεβού και είναι λίγο πρόβλημα με την πίεση χρόνου. Οπότε προσπαθώ εκεί 3 με 6 να είμαι στις γραμμές για να μπορώ να απαντήσω όσες περισσότερες μπορώ. Να εξυπηρετήσουμε δηλαδή εσάς που θέλετε γραμμή. Και από εκεί και πέρα από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι και τις 2 η ώρα το βράδυ, κάποιες φορές και μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ, στις γραμμές μας μπορείτε να μας βρείτε. Τουλάχιστον από αυτή την εβδομάδα και μέχρι και το Πάσχα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα είναι, γιατί θα μπει και η Ρένα κάποια στιγμή και η Μέρη θα μπει στις γραμμές μας, η άλλη μας μαθήτρια, και έτσι θα μπορούμε να έχουμε και πολύ καλύτερο τέτοιο με τις ώρες για να μπορείτε να παίρνετε και να σας απαντάνε και το απόγευμα. Εντάξει, που το απόγευμα εγώ επειδή έχω ραντεβού, μόνο τα τηλεφωνικά ραντεβού δουλεύω το απόγευμα του γραφείου, μερικές φορές δεν προλαβαίνω να σηκώσω γραμμές. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε, δεν είναι call center αυτό που είπα κιόλας. Δεν είμαστε call center. Όποιος παίρνει στη γραμμή το ξέρει κιόλας. Εντάξει, όταν παίρνετε γραμμή είναι σαν να κάνουμε πρόβλεψη, σαν να έχετε έρθει από το γραφείο και να την κάνουμε face to face. Ή σαν να έχετε πάρει τηλέφωνο, να έχετε κλείσει ραντεβού στο γραφείο μας και πάλι χωρίς να κάνουμε καθυστερήσεις. Δεν υπάρχουν αναμονές. Δεν σας βάζουμε σε αναμονές. Εντάξει, και είναι σαν να είναι προσωπικό ραντεβού. Είναι η ίδια αξιοπιστία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εσένα που επέλεξες το πρώτο πακέτο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Εσύ που επέλεξες το πρώτο πακέτο, να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Λοιπόν, όσο και να προσπαθείς να ισορροπήσει ή όσο και να προσπαθείτε να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση, όσο και να προσπαθείς εσύ, ο συγκεκριμένος μου βγάζει εδώ πέρα ότι ψάχνεται για μια νέα ευκαιρία, μια νέα προσπάθεια γενικά και τα θέλει και όλα δικά του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να παίζει με σένα, να παίζει και αλλού και να προσπαθεί να κρατήσει και δύο καταστάσεις ή χρόνος. Μου βγάζει εδώ πέρα να παίζει κάπου αλλού και να δίνει κάπου αλλού μια συναισθηματική προσφορά και από την άλλη μου δείχνει εδώ πέρα να υπάρχει και μια επιτυχία. Άρα κάποια στιγμή κάτι θα του κάνει το κλικ περισσότερο στο μυαλό του. Εγώ δεν βλέπω στη φάση ότι μεταξύ σας ότι υπάρχει ένα κλικ, αλλά όταν θα του κάνει αυτό το κλικ μου βγάζει εδώ πέρα αλλαγές των καταστάσεων και επιτυχία σε αυτό και θα σου κρατήσει πολύ έντονο παρασκήνιο, ίσως να σου πει κιόλας το τέλος, αλλά ίσως και να δουλεύει παρασκηνιακά μέχρι να υπάρχουν αποκαλύψεις όπως δείχνει εδώ και να μάθεις. Άρα θεωρώ η κατάληξη της σχέσης σας, μου βγάζει τέλος η κατάληξη της σχέσης σας. Δεν βλέπω να υπάρχουν προοπτικές, δεν υπάρχουν προοπτικές και μου βγάζει και εδώ πέρα από σένα μεγάλο άγχος και μεγάλη στεναχώρια εκεί που δεν το περιμένεις. Και σε μια αναζήτηση, άρα εσύ θα είσαι ξανά σε μια αναζήτηση, οπότε καλό είναι, εφόσον ξέρεις αυτό, να τσεκάρεις λίγο τις καταστάσεις για να μήπως μπορέσεις και προλάβεις πράγματα. Γιατί το θέμα εδώ πέρα όταν κάνουμε την πρόβλεψη είναι να προσπαθούμε να προλάβουμε με αυτά που βλέπουμε και όχι να περιμένουμε να συμβούνε. Πάμε σε σένα που επέλεξες το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, εδώ σε εσάς βλέπω ότι εδώ πέρα
για το άτομο το συγκεκριμένο είσαι κάτι που δεν περίμενε να βρει και είσαι αυτό που ψάχνει, αυτό που θέλει, αυτό που τον καλύπτει, παρόλα τα εμπόδια και παρόλα που θεωρεί ότι εσύ κάπου είσαι ίσως και λίγο παραπάνω από το κανονικό, πιεστική, ενοχλητική, θέλεις, μου βγάζει εδώ πέρα εξελίξεις. Αυτός εδώ πέρα μου δείχνει ένα φόβο όμως, μήπως αυτό που νιώθει για σένα, μήπως την πατήσει. Άρα μου δείχνει εδώ πέρα ένα άτομο να προσπαθεί συνέχεια να είναι από πάνω, να έχει το πάνω χέρι. Γιατί φοβάται με την πατήση, φοβάται την αποτυχία και μου δείχνει εδώ πέρα και ότι είναι σε μια φάση κιόλας ίσως η κατάστασή σας που να υπάρχει, να έχετε έρθει σε ένα αδιέξοδο, το οποίο το αδιέξοδο και αυτή η κρίση να ξέρεις ότι μπορεί να ξεπεραστεί. Οι προοπτικές και η κατάληξη της σχέσης σας, οι προοπτικές μάλλον για την κατάληξη της σχέσης σας είναι ότι κάποια στιγμή μπορείτε να καταφέρετε και να πάρετε αυτό που θέλετε, δηλαδή το θέμα μεταξύ σας να προχωρήσει. Και μου βγάζει εδώ πέρα και την και νέα ξεκινήματα μεταξύ σας και μου βγάζει και το κομμάτι της ολοκλήρωσης που μπορεί να σημαίνει μια επισημοποιημένη κατάσταση, ένας αρεβόνας, ένας γάμος, επισημοποίηση σχέσης και μου βγάζει και την οικογένεια. Οπότε εδώ πέρα. Το θέμα ποιο είναι, καταφέρνουμε και ξεπερνάμε τα προβλήματα μεταξύ μας και η σχέση αυτή έχει προοπτικές για να προχωρήσει. Οπότε η κατάληξη της σχέσης σας, σαν ερώτημα, βγαίνει ότι η κατάληξη είναι να είστε μαζί και να καταφέρετε και να μπορέσετε να είστε μαζί. Εντάξει, και πάλι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστούμε και τις καταστάσεις σωστά. Γιατί μπορεί οι προοπτικές εδώ να βγαίνουν θετικά και σε μια δουλειά να βγαίνουν θετικά και εσύ να πηγαίνεις στη δουλειά και να κάνεις ό,τι σου κατεβαίνει και να μην ακολουθείς κάποιους κανόνες στη δουλειά. Οπότε κάποια στιγμή, όσο και θετικές να σου βγαίνουν οι προοπτικές, κάποια στιγμή θα φύγεις από αυτή τη δουλειά γιατί θα σε διώξουν. Οπότε οι προοπτικές με τη συμπεριφορά μας, να ξέρεις, έχουν μεγάλο, είναι αλληλένδετες. Οπότε εδώ έχεις τις προοπτικές και η κατάληξη σχέση σας να είναι θετική, να είναι καλή και να υπάρχουν και καλές προοπτικές και εξελίξεις ακόμα μέχρι και γάμο. Και επειδή μπορεί να με ρωτήσετε και να μου πείτε. Γιατί υπάρχει και φίλος που με ρωτάει, που μου λέει όταν λες γάμο, μη λες γάμο, γιατί εμείς είμαστε, πώς λέγεται, γκέι. Okay. Δεν παίζει ρόλο, δεν ξέρω τώρα πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα και πώς έχουν αλλάξει, δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις. Το ίδιο πράγμα σε οποιοδήποτε είναι η σεξουαλική σας προτίμηση, ότι είναι γκέι είσαι, straight είσαι, ό,τι και να είσαι, το ότι εξελίξεις σε ένα γάμο σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, δεν είναι απαραίτητο να πας στην εκκλησία. Γάμος δεν είναι η εκκλησία, παιδιά. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Εντάξει. Σημαίνει και να πας στην εκκλησία. Αλλά ο γάμος είναι κάτι άλλο πιο ανώτερο, εγώ πιστεύω. Αυτή είναι η άποψη. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξε το τρίτο πακέτο. Λοιπόν, εδώ με σας μου βγάζει το κομμάτι ότι είναι μία καλά, μία άσχημα. Μία ζέστη, μία άγριο. Σκαμπανεβάσματα και πολλές ανησυχίες και πολλή ένταση και πολύ να είσαι σε εγρήγορση, ίσως και οι δύο. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι είναι ένα άτομο που μου δείχνει εδώ πέρα γουστάρει και να του αρέσει και το διπλό ταμπλό. Του αρέσει γενικά να ψάχνεται και προσπαθεί ίσως να διαχειριστεί δύο καταστάσεις ίσως αισθηματικές. Όχι ίσως αισθηματικές, αλλά το λέω όμορφα. Μου δείχνει το προβληματικό κομμάτι είναι τα οικονομικά του ατόμου του συγκεκριμένου, μπορεί να είναι και τα δικά σας. Γενικά ότι υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό κομμάτι στο μεταξύ σας και εδώ θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις, επειδή μου βγάζει αυτόν με λίγα λεφτά και σένα με πολλά, αν είσαι γυναίκα και έχεις πολλά, τώρα το ίδιο πράγμα ισχύει και αν είσαι άντρας και βγάζεις λίγα, το άλλο πρόσωπο μπορεί να βγάζει περισσότερα. Γενικά το οικονομικό κομμάτι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να σας φέρνει κάποιες αναστατώσεις ή να σας φέρνει να πατάτε ένα φρένο και να φέρνει φρένο γενικά στη σχέση σας. Μου δείχνει ένα άτομο εδώ πέρα συμφεροντολόγο που τα θέλει όλα δικά του, οπότε εκεί έχετε πρόβλημα γιατί τα θέλει όλα δικά του και μου δείχνει κάποια στιγμή εδώ πέρα ότι και θα έρχεται ένα τέλος και πάλι θα ξαναξεκινάει ο ίδιος κύκλος. Άρα μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος θεωρώ ότι με το συγκεκριμένο άτομο η κατάληξη της σχέσης σας πώς θα είναι, όπως τη βλέπω εγώ τώρα. Σκαμπανεβάσματα, μία καλά, μία χάλια, μία μπορεί αυτός να ψάχνεται, μία μπορεί να είναι καλά μαζί σου, να προσπαθεί να παίζει σε διπλό ταμπλό. Τώρα,
Και ακόμα και εσύ να είσαι αυτός που το παίζει σε διπλό ταμπλό ή εσύ να είσαι αυτή που το παίζει σε διπλό ταμπλό, γενικά όμως να ξέρεις το άλλο άτομο θα έρθει κάποια στιγμή η κατάσταση και το ίδιο να ψαχτεί. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να είσαι εσύ σε ένα γάμο και ο άλλος να είναι ελεύθερος. Κάποια στιγμή να ξέρεις αυτό θα αλλάξει. Θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν προβληματικές καταστάσεις και ο άλλος θα αρχίσει να ψάχνεται. Οπότε να ξέρεις ότι ίσως να μην σου έχει εκδηλώσει αυτό ακόμα, γιατί μπορεί να είναι κάτι καινούριο, όμως να ξέρεις την πορεία, το συγκεκριμένο άτομο θα ψάχνετε σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μεταξύ σας, εγώ βλέπω να γουστάρει, αλλά να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, μπορεί να φεύγει, να έρχεται, να είναι μία ζέστη, μία κρύα όπως είπα. Γενικά μια κατάσταση λίγο περίεργη, λίγο κουραστική, γιατί θα σας κουράσει ψυχολογικά και συναισθηματικά και δεν θα ξέρετε και στην ουσία τι θέλει ο άλλος. Γιατί ίσως και ο άλλος από ό,τι βλέπω εδώ δεν ξέρει και ο άλλος τι θέλει. Θέλει και εσένα, θέλει και την άλλη. Θέλει εσένα, αν βρεθεί κάτι άλλο εδώ δεν θα πει όχι. Οπότε, εδώ είναι, πώς να το πω τώρα, θα πρέπει να υπάρχει χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή να το κάνετε τόσο όμορφα όλο το παιχνίδι, ώστε να μπορέσετε τον άλλον να τον τραβήξετε πάνω σας. Εδώ πέρα το κομμάτι της ζήλιας μπορεί να απομακρύνει τον άλλον πολύ εύκολα, εντάξει, ή της πίεσης και να καταλήξει κάπου αλλού. Οπότε εδώ θεωρώ ότι η διπλωματία είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να ισορροπήσεις ίσως αυτή την κατάσταση και να τη σταθεροποιήσεις υπέρ σου. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και φίλοι μας και μαθήτριά μας Ρένα που ήθελε να δει το βιντεάκι γιατί σας αρέσουν τα βιντεάκια μας και σε όσους άλλους αρέσουν φυσικά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.